Στόγου. Γεια σας, κύριε Αρνιακέ. Χαίρετε, κυρία Στόγου. Γεια σας εσάς και τους τηλεθεατές μας. Πώς είστε, τι κάνετε, είστε καλά? Πολύ καλά, πολύ καλά. Χαίρομαι πολύ. Τι γίνεται με τον καιρό, πώς θα κυλήσει σήμερα η μέρα? Ναι, σήμερα η μέρα θα κυλήσει θαυμάσια, δεν περιμένουμε βροχές και καταιγίδες πουθενά. Έχουμε όμως αρκετό κρύο, ιδιαίτερα στη Βόρειο Ελλάδα, όπου είχαμε και πρωινό παγιτό με θερμοκρασίες μείον 3, μείον 4 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και σε διάφορες πόλεις υπηρωτικές. Οι βοριάδες, κυρίως στο Αιγαίο 3 με 5 μποφόρ, στην θάλασσα της Ρόδου και στο Καρπάθιο έως 6, ενώ ο υδράργυρος θα κυμανθεί στη Βόρειο Ελλάδα από μείον 3, μείον 4 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στα κεντρικά και νότια υπηρωτικά θα φτάσει τους 16, ενώ στη Ρόδο και την Κρήτη τους 19. Όσον αφορά την Αθήνα, για σήμερα δεν περιμένουμε τίποτα. Αρκετή ηλιακάδα, λίγα συννεφάκια χωρίς προβλήματα. Οι βοριάδες 4 με 5 στα νυχτά έως 6, ενώ η υδράργυρος από 8 έως 7-8 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Κυρία Αρνιακέ, δηλαδή σήμερα είναι μια ιδανική μέρα για τις νοικοκυρές να βάλουν τα πλυντήριά τους, να στεγνώσουν και τα ρούχα, γιατί τώρα το χειμώνα, η αλήθεια είναι, έχουμε μια αμφιβολία να βάλω σήμερα το πλυντήριο. Ναι, έχετε δίκιο, αλλά οι βοριάδες και η ηλιακάδα ευνοούν το στέγνωμα των ρούχων. Είμαστε μια χαρά με βοριάδες. Με τους νοτιάδες είναι δύσκολο το στέγνωμα. Έχετε δίκιο, ναι. Εκεί διαμαρτύρεται και η γυναίκα μου, είναι η αλήθεια. Πάντως η αλήθεια είναι, πάντως, κύριε Αρνιακέ, ότι είναι η πρώτη εβδομάδα που όλοι μας αισθανθήκαμε το λίγο περισσότερο, αισθανθήκαμε αυτή την πτώση της θερμοκρασίας. Γιατί μιλήσατε πριν για βαθμούς από μείον 3 μέχρι 11, μείον δηλαδή. Βεβαίως. Είναι η πρώτη εβδομάδα που, για φέτος, που έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες. Ναι. Ουσιαστικά είναι η πρώτη επαφή μας με το φετινό χειμώνα. Mm-hmm. Από εδώ και πέρα δύσκολα θα φτάσουμε τους 20 βαθμούς πάλι. Δύσκολα. Και αν τους φτάσουμε για κανένα δύο μέρες, δηλαδή θέλω να πω ότι ο καιρός έχει μπει πλέον σε χειμωνιάτικη τροχιά. Mm-hmm. Μια τροχιά που θα συνεχιστεί παρόλο τους νοτιάδες και τις βροχές και τις καταιγίδες που θα έχουμε το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα. Γυρίζουν πάλι οι βροχές και... Γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω και εγώ, για το Σαββατοκύριακο, τι καιρό θα έχουμε, τι περιμένουμε. Περιμένουμε δίνωση του καιρού πάλι, οι λιακάδες αυτές θα πρέπει να τις ξεχάσουμε το Σάββατο και ιδιαίτερα την Κυριακή και Δευτέρα περιμένουμε βροχές και καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα, κατά τόπους ισχυρές κυρίως στα δυτικά, τα νότια, τα κεντρικά και τα νότια επιρωτικά. Καλύτερος ο καιρός φαίνεται ότι θα είναι στη Βόρειο Ελλάδα, αλλά τα φαινόμενα κατά τόπους μπορεί να είναι και έντονα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουν την ένταση και την έκταση των προηγουμένων, της προηγούμενης κακοκαιρίας που δυστυχώς είχαμε τα 4 θύματα στη Ρόδο. Η θερμοκρασία θα ανέβει λόγω των νοτιάδων, 2-3 βαθμούς θα φτάσει τους 16, 17, ενδεχομένως και τους 18. Οι άνεμοι θα γυρίσουν νοτιάδες που θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ στα πελάγη. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε αρκετή φουρτούνα στη θάλασσα. Και φαίνεται ότι μέχρι τη Δευτέρα θα διατηρηθεί αυτή η κατάσταση. Από εκεί και πέρα τα πράγματα φτιάχνουν με την εξασθένιση των φαινομένων, καθώς αυτά θα κινηθούν ανατολικότερα. Επομένως, δηλαδή, θα έχουμε ένα Σαββατοκύριακο βροχερό. Δυστυχώς, όπως και το προηγούμενο. Ναι. Με νοτιάδες. Ό,τι προλάβουμε και για τις κυρίες έτσι που μας ακούν, τα πλυντήριά μας θα τα βάλουμε μέχρι και αύριο. Πέμπτη Παρασκευή θα είναι καλά. Και από εβδομάδα θα έχουμε καλό καιρό, μπορούμε να κάνουμε μια πρόβλεψη. Κοιτάξτε να σας πω τώρα, από εβδομάδα τα πράγματα θα συνεχιστούν περίπου στο ίδιο μοτίβο, καθώς την Τρίτη περιμένουμε και να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πάντως από την Τρίτη και μετά επιστρέφουν οι βοριάδες και η θερμοκρασία θα αρχίσει πάλι να πέφτει. Οι βοριάδες θα φτάσουν την Τρίτη τα 5 μέχρι μποφόρ στο Αιγαίο, τοπικά τα 7, ενώ η υδράργυρος θα κινηθεί σε θερμοκρασίες περίπου σαν οι σημερινές και τις αυριανές. Τα χιόνια όμως θα συνεχιστούν να πέφτουν και το Σαββατοκύριακο, κυρίως στα βουνά της Πίνδου από τα 1500 μέτρα και πάνω. Δηλαδή παρόλες τις βροχές και τις καταιγίδες που θα έχουμε στα παιδινά, τα βουνά κυρίως της κεντρικής και βόρειας χώρας και ιδιαίτερα στην οροσειρά της Πίνδου θα χιονίσει. Στην Αθήνα ακόμα, στην Αττική, θα περιμένουμε ακόμα για να δούμε άσπρη μέρα.
άσπρη μέρα συνήθως στην Αττική βλέπουμε μετά τον Ιανουάριο. Σωστά. Κάθε στατιστικά δηλαδή πολύ σπάνια να χιονίσει Νοέμβριο και Δεκέμβριο στην Αθήνα. Πάρα πολύ σπάνια. Άλλωστε τα Χριστούγεννα της Αθήνας περισσότερες φορές είναι ηλιόλουστα. Τα White Christmas είναι για άλλα κράτη και για άλλες περιοχές, κυρίως της Αμερικής και της Βόρειας Ευρώπης. Σωστά, πολύ σωστά. Μακάρι βέβαια να είχαμε και την ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων συνδυασμένη και με το χιόνι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Αρκεί να μας κάνει καλό καιρό. Καλό καιρό να μας κάνει. Το χιόνι θα προβληματίσει φέτος πάρα πολλούς. Γνωρίζετε τους λόγους. Καλύτερα, αν μπορούσαμε να το αποφύγουμε, θα ήταν καλύτερα, θα έλεγα. Ή να είμαστε πιο οργανωμένοι, κύριε Ερνιακέ, φέτος. Τα βαλάντια δεν αντέχουν. Σωστά. Πολλά περιτά έξοδα για θέρμανση. Τι να κάνουμε. Ας ελπίσουμε ότι ο χειμώνας δεν θα έχει τη σκληρότητα κάποιων περασμένων χειμώνων. Όχι σαν τον περσινό. Ο περσινός ήταν θαυμάσιος, περάσαμε καλά, αλλά φέτος φαίνεται ότι δεν θα είναι ένα ζεστός χειμώνας όπως ο περσινός. Ελπίζω να δούμε να γίνει και κανένα θαύμα, γιατί εντάξει, οι προβλέψεις δεν πέφτουν και πάντα μέσα. Ναι, βεβαίως. Ας ελπίσουμε να έχουμε ένα ζεστό χειμώνα ή αν όχι ένα ζεστό... Δύο ζεστοί χειμώνες μαζεμένοι είναι πολύ δύσκολο. Τουλάχιστον στατιστικά, δύο ζεστοί χειμώνες μαζεμένοι είναι πολύ δύσκολο. Να γίνει αυτό το λόγο. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να μην είναι πάρα πολύ βαρύς. Όχι, ναι, βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή σας ημέρα. Εμείς ευχαριστούμε πολύ.